Ανασιολογιότατε και ταξίαρχε, κύριε πρόεδρε του ΕΚΑΒ, κύριε υφυπουργέ, κύριε βουλευτά, κύριε διοικητάς υγειονομικής περιφέρειας. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι σωστό να φωνάζετε την ώρα που διαβάζετε η ευχή από τους ιερείς. Μπορείτε να φωνάζετε σε εμάς όσο θέλετε, αλλά όταν οι ιερείς λένε τις ευχές τους, δεν μπορείτε να λέτε ου. Είναι βλάσφημο και μεγάλη τρίτη. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Λοιπόν, και φωνή στην ελληνική δημοκρατία δεν έχετε μόνο εσείς. Φωνή έχουμε και εμείς. Και δεν είστε εσείς μόνο εκλεγμένοι. Είμαι και εγώ εκλεγμένος που έχω πάρει μόνος με 68.000 σταυρούς. Λοιπόν, άρα, αντί να κάνετε αυτά τα καφριλίκια, αν θέλει ένας από εσάς να έρθει εδώ να μιλήσει, πολύ ευχαρίστως, είναι ευπρόσδεκτος. Διαλέξτε έναν, αν έχετε τα κότσια, διαλέξτε έναν και ελάτε εδώ, δίνω το βήμα να πείτε τα αιτήματά σας. Διαλέξτε έναν, διαλέξτε. Πείτε εσείς ποιος θα είναι. Δεν θέλετε να έρθείτε. Δεν θέλετε να έρθείτε γιατί έχετε μόνο να λέτε κραυγές και καμία πρόταση και κανένα θέμα. Σήμερα έχετε έρθει εδώ να διαμαρτυρηθείτε και να φωνάζετε σαν τους κάφρους. Σε τι πράγμα? Στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του ΕΚΑΒ. Και δεν τρέπεστε. Λοιπόν, εάν νομίζετε δε ότι σας φοβόμαστε, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Δεν σας φοβόμαστε καθόλου. Μια χούφτα είστε και δεν εκπροσωπείτε κανένα στην Ελλάδα. Λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία, κάνουμε εκλογές, ψηφίζει ο λαός και ο λαός κυβερνά, όχι εσείς. Λοιπόν, αν έχετε ένα να διαλέξει να έρθει να μιλήσει εδώ, πιάνετε αιτήματά σας, πολύ ευχαρίστως. Θα την παραχωρήσω το βήμα. Ποιος είναι, φέρτε τον μπροστά να έρθει. Να έρθει ο ένας ή μία, όποια θέλετε. Κάνετε τόση ώρα, αυτά δεν γίνονται ούτε στην Ουγκάντα και δεν τρέπεστε. Λοιπόν, πάνω στην ευχή των ιερέων, Μεγάλη Τρίτη, κάθε και φωνάζετε ου και δεν τρέπεστε. Βλάσφημοι. Λοιπόν, συγγνώμη γέροντα, συγγνώμη. Συγγνώμη, ο Θεός ηλάσσει τίμη το αμαρτωλό και λέει ζώμε, αλλά κάπου πρέπει να υπάρχουν και όροι επιτέλους. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα γιατί από ό,τι έχω καταλάβει δεν έχουν βρει κανένα να στείλουν, γιατί τσάκουν μεταξύ τους. Και έρχομαι τώρα στο μείζον. Παρά την εικόνα αυτή που παρακολουθείτε αγαπητέ κύριε συνάδελφε, η πραγματικότητα είναι ότι η παροχή υπηρεσιών υγείας στο Βόρειο Αιγαίο και ειδικά στη Μυτιλίνη αναβαθμίζεται πάρα πολύ επί της κυβερνήσεως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και όχι με λόγια, αλλά με έργα. Σήμερα είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε το νέο ενιαίο κτίριο του ΕΚΑΒ, το οποίο ήταν ένα αίτημα πολλών ετών και το οποίο θα επιτρέψει να λειτουργήσει το ΕΚΑΒ και να σώσει ζωές τόσο στη Λέσβο όσο και γενικά στο Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο με το συντονισμό του με πολύ καλύτερο τρόπο από ό,τι γινόταν μέχρι σήμερα. Και αυτό μας δίνει υπερηφάνεια γιατί ήταν ένα αίτημα πολλών ετών το οποίο υλοποιείται σήμερα και θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ για τη δουλειά που κάνανε και τον αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Δημητοκλέου και φυσικά τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να πω ότι πριν από λίγη ώρα βρεθήκαμε τον κύριο υφυπουργό και τον διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας στο χώρο κατασκευής του κέντρου υγείας Μανταμάδες. Το αναφέρω γιατί αυτό αγαπητέ πρόεδρε του Φαρμακευτικού Πανελληνίου Συλλόγου και εξέχοντα μέλος κοινωνίας της Λέσβου αποτελούσε αίτημα της περιοχής εκεί πάνω από 30 χρόνια. Και αυτό που ζητούσαν οι κάτοικοι πάνω από 30 χρόνια εδώ στη Λέσβο γίνεται πραγματικότητα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και θα έχουμε τα εγκαίνια του κέντρου υγείας στο τέλος Δεκεμβρίου. Δεν φαντάζομαι να έχουμε διαδηλώσει εκεί, θα κάνει και κρύο και επαναστάτε δεν έχουν σε κακές καιρικές συνθήκες. Άρα λοιπόν, κάνουμε πράξη και ένα μεγάλο αίτημα της Λέσβου και γίνεται πραγματικότητα από το δικό μας ημερών. Και τρίτον,
Δράτω με τις ευκαιρίες που είμαι εδώ για θέλω να πω συγχαρητήρια δημόσια στο διοικητή του νοσοκομείου. Κύριε διοικητά, θερμά συγχαρητήρια. Έχω την τύχη ως Υπουργός Υγείας να μπορώ να βλέπω συγκριτικά και τα 125 νοσοκομεία του ΕΣΥ. Και έχουμε διάφορους δείκτες ποιότητας που έχουν να κάνουν με τον χρόνο αναμονής για ένα χειρουργείο, εδώ στη Μυτιλήνη είναι 0, με τον χρόνο νοσηλείας των ασθενών από το χαμηλότερο στην Ελλάδα, με τις ελλείψεις σε προσωπικό από τις λιγότερες στην Ελλάδα, με την πορεία πληρωμής ληξιπροθέσμων οφειλών από την καλύτερη ροή πληρωμής στην Ελλάδα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εάν η ηγεσία του νοσοκομείου δεν είναι από πάνω και δεν κυνηγάει όλα τα θέματα. Θέλω λοιπόν ιδιαίτερα να σας ευχαριστήσω γιατί έχετε φτιάξει ένα καλό νοσοκομείο. Και εμείς είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να σας στηρίζουμε. Ξέρετε ότι άλλο ένα διαχρονικό αίτημα όσο στην ψυχιατρική κλινική έχει γίνει δεκτό. Εντάστε και αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης και έτσι με το Κέντρο Υγείας Μανταμάδες, με το νέο κτίριο του ΕΑΒ και τη νέα ψυχιατρική κλινική έχουμε ολοκληρώσει όλα τα αιτήματα που υπήρχαν εδώ και 30 χρόνια στο νησί. Και τα δικά μας έργα έρχονται σε αντίθεση αυτά τα έσχη που βλέπατε προηγουμένως από τους δίθεν δημοκράτες. Αυτή είναι η διαφορά. Εμείς μιλάμε με έργα, ούτε με ου, ούτε με ντουντούκες, ούτε με φωνές, ούτε με άλλες ανοησίες. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας εδώ σήμερα και θα μου επιτρέψετε να πω και κάτι ακόμα τελευταίο. Θα έχουμε σε λίγες μέρες ευρωεκλογές. Αντί να φωνάζουμε με ντουντούκες και να διεκδικεί ο καθένας μας ποιος εκπροσωπεί αυθεντικότερα το λαό, θα πάμε στην κάλπη. Και να ευχηθώ και καλή επιτυχία στον υποψήφιο ευρωβουλευτή τον κύριο Κυμπουρόπουλο που μας κάνει τιμή να είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Θέλω να κάνω αναφορά στον κύριο Κυμπουρόπουλο γιατί στην πρώτη του, εύχομαι και στη δεύτερη τώρα, θητεία στην Ευρωβουλή έχει δώσει πολύ μεγάλους αγώνες ιδιαίτερα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Έχει συμβάλει κέρια και στο πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού αλλά και στο πρόγραμμα για την βοήθεια στο σπίτι και στην κατάρτιση της εθνικής στρατηγικής για τα άτομα με αναπηρία και θέλω αγαπητέ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ γι' αυτό. Και ως Υπουργός Ανάπτυξης είχα την τύχη να συνεργαστώ μαζί σου και ως Υπουργός Εργασίας και ως Υπουργός Υγείας και σου εύχομαι την καλύτερη επιτυχία. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω για λόγους τάξεως ότι ο κύριος Χαράλαμπος Αθανασίου, ο τοπικός βουλευτής μας, δεν είναι σήμερα παρόν λόγω εκτάκτων κοινοβουλευτικών υποχρεώσεων, καθώς μπήκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, στο οποίο έπρεπε να είναι οπωσδήποτε παρόν ο κύριος Αντιπρόεδρος. Όμως, όλα τα έργα που ανέφερα προηγουμένως και που έχουν πραγματικά αναβαθμίσει την παροχή υπηρεσιών υγείας στο νησί της Λέσβου, έχουν τη σφραγίδα και του Χαράλαμπου Αθανασίου, ο οποίος πραγματικά μας κυνηγάει και θα μας αφήνει, θα το ξέρετε, σε χλωρό κλαρί, ξέρει ο Μάριος. Δεν μας αφήνει σε χλωρό κλαρί όσο προχωρήσουν τα έργα και γίνει αυτό που πρέπει. Και πρέπει κάποτε σε αυτή τη χώρα να μάθουμε να λέμε και τον μπράβο σε αυτόν που εργάζεται. Δεν πρέπει να είμαστε μόνο σε φωνές και μόνο σε τοξικότητα. Θέλω λοιπόν ως Υπουργός Υγείας να ζητήσω συγγνώμη από τους παρισταμένους για όλα αυτά. Από ό,τι βλέπω από τους παριστάμενους που φωνάζουν νοσηλευτικό προσωπικό και γενικά της υγείας είναι ελάχιστη, περισσότερο από το εργατικό κέντρο. Δεν έχει σημασία. Δικαίωμά τους να φωνάζουν, δημοκρατία έχουμε, μας αρέσει να μπορούμε να κάνουμε διαδηλώσεις. Εμείς όμως την Ελλάδα θα την πάμε μπροστά. Η Ελλάδα θα γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα και ο ελληνικός λαός θα απολαμβάνει τις υπηρεσίες υγείας που του αξίζουν. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο κέντρο κύριε Πρόεδρε, προχωράμε μπροστά από τους κάφρους. Εμείς δεν είμαστε κάφροι, είμαστε εξαγριωμένοι. Είμαστε οι γιατροί της πρώτης γραμμής, είμαστε οι νοσηλευτές της πρώτης γραμμής, είμαστε αυτοί που μαζί με τους εκαβίτες, είμαστε αυτοί που μαζί με τους εκαβίτες κάθε μέρα βλέπουμε τι γίνεται. Είμαστε αυτοί που αντί να υπάρχουν διασώστες στα ασθενοφόρα, βλέπουμε να έρχονται οι φαντάροι, οι οποίοι δεν έχουν καμία εκπαίδευση.
Αντί να υπάρχει λοιπόν αυτό που πρέπει να υπάρχει, εμείς βλέπουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αυτό ήρθαμε να διαδηλώσουμε. Κάφρι δεν είμαστε, κύριε Υπουργέ. Είμαστε αυτοί που αν ζητήσουν να πάρουν να κάνουν μια μαστογραφία, θα πρέπει να την κάνουν τον Νοέμβριο. Ξέρετε γιατί, κύριε Υπουργέ? Γιατί ενώ υπήρχε μια ακτινολόγος στο ΙΚΑ, σήμερα δεν υπάρχει. Είμαστε αυτοί που γράφουμε τους υπερήχους στους ασθενείς μας και δεν μπορούν να τους κάνουν, γιατί δεν υπάρχει ποιος να τους κάνει. Αυτοί είμαστε, κύριε Υπουργέ, γι' αυτό φωνάζουμε, ζητάμε καλύτερη υγεία. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, εγώ χαίρομαι που ήρθε και μίλησε η κυρία και οφείλω ως Υπουργός Υγείας να δώσω απάντηση. Όπως είδατε, εμείς ακούσαμε την κυρία χωρίς να τη διακόψουμε. Κάποτε θα πρέπει να μάθετε κι εσείς στην αριστερά να κάνετε διάλογο. Σας είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω. Δεν το έχετε μάθει από μικρή, αλλά πρέπει να μάθετε να κάνετε διάλογο. Λοιπόν, ο χαρακτηρισμός Κάφρι δεν είναι γιατί φωνάζετε γενικώς, είναι γιατί φωνάζετε πάνω στην ευχή των ιερέων. Και ναι, όποιος διαπράττει βλασφημία υβρίζοντας πάνω σε μια χριστιανική ευχή, κάπως πρέπει να το χαρακτηρίσουμε. Δεύτερον, η περιοχή εδώ που ζούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, έχει από τη μεγαλύτερη πληρότητα προσωπικού σε όλη την Ελλάδα και μηδενικές αναμονές. Τρίτον, έλλειμμα προσωπικού γενικά στην υγεία υπάρχει. Δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα όμως. Στο πρώτο άρθρο της κοινής ανακοίνωσης των Υπουργών Υγείας προχθές στις Βρυξέλλες ήταν τι πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το έλλειμμα υγείας γιατρών και νοσηλευτών που υπάρχει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απλώς οι κανονικοί άνθρωποι, αντί να φωνάζουν όλη την ημέρα, σκέφτηκαν καμιά ιδέα πως θα βρούμε λύση. Και ναι, η λύση της συμμετοχής του στρατιωτικού προσωπικού είναι μια λύση που λειτουργεί και ορθώς εφαρμόστηκε. Ξαναλέω λοιπόν, αντί να φωνάζετε όλη την ημέρα, κάντε και καμιά δουλειά. Ευχαριστώ πολύ, πάμε να κάνουμε τα γένεια. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Πρόεδρε του ΕΚΑΒ, παρακαλώ να προσέλθετε για να εγκαινιάσουμε το νέο χώρο στέγασης των υπηρεσιών παραδείγματος ΕΚΑΒ Μυτιλίνης. Επαφίζεται από δύο συντονιστές. Εδώ βλέπετε, όπως βλέπετε, μπορούμε να μιλήσουμε σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Αν θέλετε, σας παρακαλώ, δώστε και ένα κέντρισμο. Ελάτε να σας δείξω. Εδώ έχουμε όλα τα στενοφόρα στο Βόρειο Αιγαίο. Και από εδώ πέρα μπορούμε να μιλήσουμε σε όλο το Βόρειο Αιγαίο. Αν θέλετε, να δώσετε ένα χαιρετισμό. Προς όλα τα πληρώματα του Βόρειο Αιγαίου. Θα σας επιθυμεί ένα χαιρετισμό ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Καλή Ανάσταση θέλω να ευχηθώ. Καλό Πάσχα. Είμαστε εδώ με τον Υφυπουργό, τον κύριο Θεμιστοκλέους, με τον διοικητή του ΕΚΑΒ, αλλά και με τον βουλευτή, τον κύριο Κυμπουρόπουλο. Και έχετε από όλους τις ευχές μας για υγεία σε εσάς και στις οικογένειές σας και να έχουμε το δυνατόν τα λιγότερα περιστατικά τις επόμενες μέρες που θα υπάρχει μεγάλη έκδοση στο ΕΚΑΒ. Ευχαριστώ πολύ για όσα κάνετε για μας. Παρακαλώ τις ευχές σας από την Ικαρία και ανεβαίνουμε. Τις ευχές μας και από Σάμο και υγεία. Τις ευχές μας από την Ικαρία. Τους χαιρετισμούς μας από το 12 από Καλονί. Καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα να έχουμε. Μέσης Καλονίης είναι αυτός. Όπως βλέπετε, είναι εδώ πέρα. Είναι στο μέσο του νησιού και το πιο αποτελεσματικό, γιατί έχουμε μεγάλη ζημιακή κάλυψη. Προσπαθούμε να βγάλουμε ένα νέο τομέα προς το Στιγέρα, τα χωριά της Στιγέρας, ο οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο πληθυσμό. 15 με 20 χιλιάδες και δίνει και πάρα πολλά περιστατικά. Βάσει στατιστικών δηλαδή, πρέπει να καλύψουμε αυτό το τομέα. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας στον κύριο Παπαϊσταθείο, είναι πάρα πολύ θετικός.
και προχωράμε. Εδώ είναι η Χίος με δύο ασθενοφόρα. Εντάξει, εδώ είναι στον Άγιο Κήρυκα η Ικαρία. Και εδώ είναι... στο σημείο. Στο σημείο σας, 13 και 24. Όλα καταγράφονται φυσικά. Ανοίγονται κάρτες ηλεκτρονικές, κάρτες χειρόγραφες. Και είναι όλα καταγεγραμμένα. Και το 166 και το 112, δίπλα εδώ πέρα ακριβώς, είναι το 112. Το οποίο μας δίνει το με σημείο με γεωγραφικό εντοπισμό. Προχτές βγήκε μια βάρκα στη Σάμο και επειδή δεν υπήρχε ονομασία τοποθεσίας, μας δώσανε μέσω του συνδεδεγμένου πώς να οδηγήσουμε το ασθενοφόρο για να πάει στο σημείο για να παραλάβει τους μετανάστες. Πραγματοποιήθηκαν πριν λίγη ώρα τα εγκαίνια στο καινούριο χώρο που στεγάζει τις υπηρεσίες του παραρτήματος του ΕΚΑΒ Μυτιλίνης. Ένα παράρτημα το οποίο επιχειρησιακά ελέγχει όλους τους τομείς του Βορείου Αιγαίου και διοικητικά ελέγχει τους τομείς και του Βορείου και του Νοτιού Αιγαίου. Από το 1997 που υπήρχε το παράρτημα αυτό, στεγάζονταν σε ένα χώρο του νοσοκομείου και σε κάποιους άλλους χώρους που είχαν παραχωρηθεί από το Δήμο. Για πρώτη φορά, ένα αίτημα το οποίο το είχα αναδείξει και στις προηγούμενες επισκέψεις μου στη Μυτιλίνη, είχα χαρακτηρίσει ότι ήταν ντροπή για μια υπηρεσία άμεσης βοήθειας να έχει σαν έδρα του παραρτήματος έναν χώρο τελείως ακατάλληλο όπως ήταν ο προηγούμενος χώρος. Ένα αίτημα λοιπόν το οποίο ήταν διαχρονικό των εργαζομένων αλλά και μια υποχρέωση της διοίκησης του ΕΚΑΒ υλοποιήθηκε σήμερα, έτσι ώστε σε αυτόν εδώ τον άκρος λειτουργικό και αξιοπρεπέστατο χώρο να μπορεί πλέον να χτυπάει η καρδιά του ΕΚΑΒ του παραρτήματος Μυτιλίνης, οι διασώστες, οι νοσηλευτές, οι γιατροί και όλο το προσωπικό του ΕΚΑΒ να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του με υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και αλτρουισμό, πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως έχουν καταγραφεί από όλους εσάς αλλά και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τα προηγούμενα χρόνια. Και να σας διαβεβαιώσω ότι αυτό εδώ το προσωπικό μαζί με τους επιπλέον συναδέλφους που θα ενισχυθούν με τις επικείμενες προσλήψεις αλλά και με την αναβάθμιση του υλικοτεχνικού εξοπλισμού του ΕΚΑΒ, θα συνεχίσουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας τόσο στον λαό του νησιού όσο και στους πολυάριθμους επισκέπτες. Ευχαριστώ πάρα πολύ την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την αμέριστη στήριξη και συμπαράσταση και κυρίως για το τεράστιο πρόγραμμα αναβάθμισης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, του μοναδικού επιχειρησιακού βραχίωνα του Υπουργείου Υγείας και ενός από τους επιχειρησιακούς βραχίωνες της πολιτικής προστασίας. Βρισκόμαστε σήμερα στην Λέσβο μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Σε μια επίσκεψη επισκεφθήκαμε πρώτα το Κέντρο Υγείας Καλονής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στα εγκαίνια του κτηρίου διοίκησης του ΕΚΑΒ και ακολούθησα επισκεφθήκαμε το νοσοκομείο. Ο τομέας της υγείας ναι μεν έχει μεγάλες δυσκολίες και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πλουσιότερες από εμάς, αλλά η προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια αρχίζει και φέρνει αποτέλεσμα. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, οι υποδομές του, μετά από την κρίση που είχαμε τα χρόνια του Μνημονίου, αυτή τη στιγμή τα πρώτα έργα ανακαίνησης, αναβάθμισης, υλοποιούνται και μάλιστα όπως είδαμε και το πρωί, σε 6 μήνες από σήμερα, το Κέντρο Υγείας Μανταμάδο θα έχει ολοκληρωθεί, έτοιμο να παραδοθεί και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο και από τώρα έχουμε προβεί σε όλες τις ενέργειες για τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Το ΕΚΑΒ, που είναι από τους κύριους βραχίωνες και πυλώνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η αναβάθμιση θα είναι και στο προσωπικό. Την προηγούμενη εβδομάδα προκηρύξαμε 600 θέσεις για το ΕΚΑΒ και θα έχουμε την αναβάθμιση και του στόλου, των οχημάτων, καθώς και όλων των ψηφιακών συστημάτων μέχρι το τέλος του 2025. Το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, ακούσαμε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι λίγα τα προβλήματα, έχει αρκετά καλή στελέχωση και έχουν μια σημαντική στελέχωση τα τελευταία χρόνια. Όποιες δυσκολίες και αν υπάρχουν, με πολύ μεγάλη μεθοδικότητα, επιμονή και τη θέληση να πάμε την χώρα μπροστά και να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας, θα πετύχουμε για μια καλύτερη μέρα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Είναι μέρα χαράς για το Υπουργείο Υγείας και τη Μυτιλίνη σημερινή και γι' αυτό λόγο είμαστε εδώ. Πρώτα απ' όλα για να εγκαινιάσουμε το νέο κτίριο του ΕΚΑΒ με το οποίο θα μπορέσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες όταν οι πολίτες μας έχουν ανάγκη και στο νησί της Μυτιλίνης αλλά και ευρύτερα στο Βόρειο Αιγαίο. Λύθηκε ένα πρόβλημα πολλών ετών και είμαι περήφανος που αυτό γίνεται στη θητεία μου. Επισκεφθήκαμε τον κύριο Υφυπουργό και το Κέντρο Υγείας Καλονής, Μανταμάδες. Είμαι εξαιρετικά ευτυχής να ανακοινώσω ότι έχουμε επιταχύνει όλες τις διαδικασίες μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια υπόσχεση προσωπική του Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί της Λέσβου.
γίνεται πραγματικότητα, ένα αίτημα άνω των 30 ετών γίνεται πραγματικότητα και ο στόχος να κάνουμε τα εγγένειά του μέχρι το τέλος του 2024. Και επίσης θα επισκεφτούμε και το νοσοκομείο, γιατί έχουμε πολύ καλή γνώμη γι' αυτό και για τη διοίκησή του και θέλουμε να δούμε από κοντά τις υψηλές ποιότητας υπηρεσίες υγείας που παρέχει. Θα μου επιτρέψει να κάνω ένα σχόλιο μόνο για αυτά που είδαμε έξω. Εγώ γενικά έχω συνηθίσει τη ζωή μου τις φασαρίες και τις διαδηλώσεις. Δεν είναι κάτι πολύ καινούριο για μένα. Οι φασαρίες κάπως με μαγνητίζονται πάνω μου με κάποιο τρόπο. Και γενικά δεν δίνω και μεγάλη σημασία. Σήμερα όμως με ενόχλησε πάρα πολύ ότι την ώρα που οι ιερείς έλεγαν τις καθιερωμένες ευχές, θεώρησαν σκόπιμο κάποιοι οργανωμένοι οπαδοί της αριστεράς να φωνάζουν ου και διάφορα άλλα συνθήματα πάνω στην ευχή. Και μάλιστα Μεγάλη Τρίτη. Με συγχωρείτε, ο σεβασμός στα θρησκευτικά συναισθήματα και των υπολείπων συμπολιτών σου και Μεγάλη Τρίτη είναι αυτονόητη πράξη ανθρωπιάς. Και άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν αυτά τα στοιχειώδη, απορώ πώς μπορεί να διατείνονται ότι μπορεί να είναι έστω επιστήμονες υγείας. Ήταν μεγάλη απογοήτευση αυτό που ζητάμε. Όχι η διαμαρτυρία προς εμάς. Εμείς ήρθαμε για καλό εδώ και επαναλαμβάνω, υλοποιούμε αιτήματα ετών. Αλλά κάπου πρέπει στη χώρα να υπάρχει και ένα όριο. Πάση περιπτώσει, τα αφήνουμε αυτά πίσω μας. Ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν για να είμαστε αυτή τη χαρούμενη μέρα εδώ και κυρίως και τον συνάδελφό μου, τον Ευρωβουλευτή Στέλιο Κυμπουρόπουλο, που έχει δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλη τη θητεία για τα θέματα της υγείας. Ευχαριστώ πολύ.